Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη και χρόνια πολλά κύριε Τασούλα Ζησάκη. Χρόνια πολλά. Χρόνια καλά, να είστε γεροί, να είστε αυτό που επιθυμείτε. Και εσείς επίσης. Στην ομορφότερη πόλη ζείτε, στην Πράγα, την οποία θέλουμε πολύ να επισκεφτούμε. Και μάλιστα έτσι σε μεγάλες γιορτές, είστε πραγματικά τυχεροί. Αλλά δεν ξεκινήσατε, κυρία Ζησάκη μου, από την Πράγα. Είχατε έτσι μία πορεία μέχρι να φτάσετε εκεί. Mm-hmm, ναι. Δηλαδή έχετε παίξει με διάφορες χώρες και πόλεις. Φαντάζομαι ότι έχετε έτσι αποκομίσει καλές εμπειρίες και όμορφες περιπέτειες και που θα μπορούσατε να τις μοιραστείτε μαζί μας. Σίγουρα, ναι. Ναι. Εσείς διδάσκετε την αγγλική γλώσσα στο Πολυτεχνείο της Πράγας, έτσι όμορφα πράγματα διαβάζω για σας, και από το 2014 και μετά είστε και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας εκεί στην Πράγα. Ναι, αλλά, 2004. Το 2004, μάλιστα. Αλλά θα πάρουμε από την αρχή, πώς προέκυψε το εξωτερικό, πώς προέκυψε να αλλάξετε, να φύγετε από την Ελλάδα. Για πείτε μας δύο λόγια έτσι όλο αυτό τη διαδρομή σας. Ναι, εγώ γεννήθηκα στη Ρουμανία, από γονείς μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού, πολιτικοί πρόσφυγες. Μάλιστα. Οι αδερφές μου ήταν με το παιδοσώσιμο στην Βουλγαρία. Από τη Ρουμανία πήγαμε στη Βουλγαρία, εκεί μεγάλωσα, σπούδασα, παντρεύτηκα στην Αγγλία, πήγα στην Αγγλία, από την Αγγλία με το Βρετανικό Συμβούλιο μας στείλανε στην Αφρική, στο Τόγκο, Δυτική Αφρική, όπου διδάσκαμε στο Πολυτεχνείο εκεί, στο Πανεπιστήμιο βασικά, και επιστρέψαμε πάλι στην Αγγλία μετά από 5 χρόνια, δηλαδή από το 1975 μέχρι το 1980. Συνεχίσαμε τις σπουδές μας μεταπτυχιακά στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία. Μόλις τελειώσαμε, μας στείλανε στο Κατάρ, όπου μείναμε 9 χρόνια. Μετά ένα χρόνο φύγαμε από εκεί, ένα χρόνο στην Κύπρο. Και από την Κύπρο το 1991 ήρθαμε στην Τσεχοσλοβακία τότε για να βοηθήσουμε με τα προγράμματα στην αγγλική γλώσσα, στα σχολεία, στο Υπουργείο Παιδείας και βασικά στο Πολυτεχνείο. Αυτό. Τι αυτό, αυτό είναι μια διαδρομή πλουσιοτάτη, πλουσιοπάροχη, δηλαδή, και διακτηνίστηκατε. Δεν έχετε κινηθεί μόνο Ευρώπη, βλέπω Αφρική, βλέπω Κατάρ, βλέπω Κύπρο, βλέπω. Άρα όλο αυτό είναι όχι μόνο όμορφο να το διηγείτε κάποιος, αλλά και όμορφο για εσάς που το βιώσατε. Φαντάζομαι με τις ανάλογες δυσκολίες, προσαρμογής και όλα όσα μπορεί να περιμένει, γιατί μια χώρα με την άλλη έχει και τη διαφορετική της συνήθεια, την άλλη της κουλτούρα, ο κόσμος, ο πολιτισμός τους. Εμπλουτίνεται όμως κάθε ο άνθρωπος και κάθε χώρα σου ανοίγει τα μάτια, κάθε πολιτισμός, όλες αυτές τις χώρες έχουν διαφορετικό πολιτισμό, δεν είναι μόνο μία περιπέτεια. Αλλά μαθαίνουμε και πολλά όταν πηγαίνουμε σε διάφορες χώρες και ζούμε μέσα σε αυτήν τη χώρα. Δεν είναι τουρισμός. Δεν είναι τουρισμός, βεβαίως. Και επειδή κατέχετε και διδάσκετε και την αγγλική γλώσσα, φαντάζομαι ότι η αγγλική ήταν και η γλώσσα επικοινωνίας σε όλες τις χώρες, ας πούμε στο Κατάρ ή σε κάποιες άλλες. Δεν ήταν εύκολο. Αυτό. Μαθαίναμε τις γλώσσες, μαθαίναμε τα ίσια έθιμα σε κάθε χώρα, επικοινωνούσαμε με τον κόσμο. Στο Τόγκο η επίσημη γλώσσα ήταν τα γαλλικά και είναι ακόμα τα γαλλικά. Ναι. Στο Κατάρ η επίσημη γλώσσα είναι τα αραβικά. Εγώ πήγα και 2 χρόνια να μάθω αραβικά. Έμαθα λίγα, όμως περισσότερο επικοινωνούσα με τον κόσμο. Είναι διαφορετική κουλτούρα και οι Άραβες έχουν μια πολύ πλούσια λογοτεχνία, ιστορία, οπότε με βοήθησε πάρα πολύ. Στη Τσεχία η επίσημη γλώσσα είναι τα τσέχικα, δεν τα άμαθα και τόσο καλά τα τσέχικα, διότι μιλώ ρωσικά και βουλγάρικα, οπότε δεν δυσκολεύομαι και τόσο πολύ να τους καταλάβω, δεν τους καταλάβω εδώ. Αλλά η γλώσσα βέβαια είναι κάτι το οποίο όταν κάποιος ταξιδεύει θα πρέπει να μαθαίνει τη γλώσσα του τόπου. Ναι, όταν μένει παραπάνω από τουρισμό και θέλει να δραστηριοποιηθεί εκεί λόγω του επαγγέλματος ή της καριέρας του, βεβαίως τον διευκολύνει να περάσει και στη δική τους γλώσσα. Και άλλωστε όποιος ταξιδεύει λέει
ο τουρισμός και τα ταξίδια στον άνθρωπο σκοτώνουν το ρατσισμό. Και αυτό πραγματικά ισχύει. Γιατί ναι. βλέπεις τον κόσμο από τελείως διαφορετική θέση ναι. και πλευρά. Ναι, ναι, σωστά. Είστε και πρόεδρος στην ελληνική κοινότητα από το 2004 εκεί στην Πράγα. Φαντάζομαι ότι τα ήθη και τα έθιμα, οι παραδόσεις είναι έτσι αρκετά ψηλά στις καρδιές σας και οι συναισθηματικοί λόγοι αρκετά έτσι δυνατοί για να κρατήσετε. Από την άλλη όμως αυτό που ασχολείστε με την παράδοση, με την ελληνική κοινότητα, μήπως δηλώνει και κάτι όπως το να βοηθούνται οι άνθρωποι που έρχονται στην Τσεχία για να βρουν δουλειά μέσα από την κοινότητά σας, μέσα από τη δική σας συμβολή, περαιτέρω για να μείνουν στην πόλη, στην χώρα. Έχετε και τέτοιες αρμοδιότητες ως κοινότητα? Αρμοδιότητες δεν έχουμε τέτοιες, όμως βοηθάμε, διότι αρκετοί, έχουμε πάρα πολλούς νέους που ήρθαν από την Ελλάδα, mm-hmm, διότι mm-hmm. η κοινότητα εδώ δεν είναι από το 2004 η κοινότητα το 1948 ναι. ο πυρήνας της κοινότητας είναι αυτοί οι άνθρωποι, η δεύτερη και η τρίτη γενιά, τώρα ναι. και η τέταρτη γενιά mm-hmm. πια. Όμως όταν έρχονται νέα παιδιά από την Ελλάδα ναι, ναι. Εάν επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω Facebook ελληνική κοινότητα στην Πράγα mm-hmm. Και θελήσουν κάποια βοήθεια, εάν μπορούμε, τους βοηθάμε να βρουν και σπίτια, να εγκατασταθούν και βέβαια αν θέλουν να γίνουν και μέλη της κοινότητας, να έρχονται στις εκδηλώσεις και έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις εδώ. Αν και είμαστε από τις μικρότερες μειονότητες εδώ. Μάλιστα. Διότι είναι 12 μειονότητες, Ρώσοι, Βούλγαροι, ναι, Πολωνοί. Ναι, ναι. Είμαστε δραστήρια κοινότητα. Και όσο πιο πολύ μεγαλώνουμε τόσο καλύτερα και έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Όποιος θέλει μπορεί να μπει και στο Facebook και στην ιστοσελίδα μας mm-hmm. Και θα μάθει. Αν θέλουν βοήθεια βεβαίως βοηθάμε. Όμως δεν μπορούμε να βρίσκουμε εργασία. Το ευκολότερο για εργασία είναι να βρουν οι ίδιοι από την Ελλάδα και να είναι σίγουροι ότι έχουν εργασία. Γιατί σε πολλές εργασίες εκτός από τις ξένες εταιρείες θέλουν την τσέκη γλώσσα. Στις ξένες εταιρείες βέβαια, στους υπολογιστές, οι περισσότεροι νέοι Έλληνες που έρχονται είναι απόφοιτοι πανεπιστημιών και πηγαίνουν στην υψηλή τεχνολογία, στα IT υπολογιστές. Mm-hmm. Είναι σίγουρη η δουλειά τους γιατί ακόμα από την Ελλάδα τους δίνουν αυτές τις δουλειές. Ακριβώς, οι συνεντεύξεις γίνονται τώρα πλέον με αυτά τα Skype και τους υπολογιστές. Ακριβώς, τα χαρτιά ναι. τους, τα βιογραφικά τους. Είναι ήδη ενήμερος ο επιχειρηματίας ή ο ενδιαφερόμενος ότι ο συγκεκριμένος έχει αυτά τα προσόντα, κατέχει αυτά τα πτυχία, για να μην πάει και τζάμπα και ταλαιπωρείται ναι. και να μπορεί έτσι να είναι πιο... Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό γι' αυτό και τα νέα παιδιά το χειρίζονται νομίζω έτσι. Και σε άλλες έτσι χώρες που έχουμε επικοινωνήσει. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, κυρία Ζησάκη, έχουν έρθει πολλοί νέοι για να βρουν δουλειά εκεί στην Πράγα, γενικότερα σε άλλες πόλεις της Τσεχίας. Ναι, και με ευκολία τις έχουν προσαρμοστεί λοιπόν, στην... δυστυχώς και ευτυχώς. Ναι. Ευτυχώς για μας, διότι ναι. γινόμαστε και πιο πολλοί. Χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μαζί τους, την ελληνική γλώσσα, τη μητρική μας γλώσσα, βελτιώνεται δηλαδή η δεύτερη και η τρίτη μας γενιά όταν mm-hmm. επικοινωνούν με τα νέα παιδιά αυτά. Mm-hmm. Δυστυχώς για την Ελλάδα, γιατί αυτά τα παιδιά είναι όλα μορφωμένα, είναι παιδιά τα οποία έχουν πάρει ένα ρίσκο. Η εγκατάσταση τους δεν είναι καθόλου δύσκολη εδώ, διότι είναι μια κοσμοπολίτικη χώρα, δεν θα έλεγα χώρα, η Πράγα βασικά. Η Πράγα σαν καρδιά. Και, και τον Μπερνό, η δεύτερη πρωτεύουσα. Ο αριθμός δεν τον ξέρουμε ακριβώς γιατί δεν εγγράφονται όλοι στην κοινότητα, όμως λέγεται ότι είναι περίπου στα 1000 άτομα στην Πράγα και 1000 στον Περνό. Άρα 2000 σίγουρα τους έχουμε. Την τελευταία τουλάχιστον πενταετία φαντάζομαι ότι έχει καταγραφεί αυτός ο αριθμός. Ναι, ναι. Με την κρίση. Με την κρίση, ναι. Και μένουν τα παιδιά, δηλαδή τελικά συνεχίζουν, αρέσκονται σε αυτό, προσαρμόζονται. Επιστρέφουν. Προσαρμόζονται,
προσαρμόζονται πολύ εύκολα, γιατί είναι και τα περισσότερα παιδιά είναι άνδρες. Mm-hmm. Ερωτεύονται, παντρεύονται. Τώρα 6 Μαΐου έχουμε γάμο. Μάλιστα. Μεικτό γάμο με τσέχα. Ναι. Το παιδί θα παντρευτεί και μένουν εδώ. Και με τα παιδιά που έχω μιλήσει, ναι, δεν θέλουν να επιστρέψουν. Προτιμούν να μείνουν στην Τσεχία. Ναι, ναι. Με μια βαλίτσα γεμάτο χαρτιά, πτυχία, τίτλους σπουδών και όλα αυτά. Όχι όπως τότε του 50 και του 60 που οι άνθρωποι ήταν μιμάζανε δίκευτον. Ανεδίκευτου προσωπικού και ακόμη δεν έχουν επιστρέψει. Εδώ έχουμε ανθρώπους που ζήσαν 60 χρόνια στο Μαρόκο και γεννήθηκαν εκεί 60 χρόνια, φανταστείτε πόσο μάλιστα. Ναι, δεν γυρίζουν γιατί υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει αυτό το μέλλον το οποίο δεν διαγράφεται πουθενά. Και ο νέος πρέπει να έχει όνειρα, έστω τα μικρά, τα κοντινά να τα βιώνει. Έχει και άλλο μυαλό, αν σκέφτεται τελείως διαφορετικά, δεν είναι ό,τι δουλειά και να βγει και να μπορέσω να... Έχουν και πολύ καλά κάνουν τα παιδιά, γιατί δυστυχώς, όπως είπατε και πριν, ευτυχώς που προσαρμόζονται και βρίσκουν κάποια αξία όλα αυτά και ο κόπος τους, και απ' την άλλη δυστυχώς που ο τόπος μας... Ναι. Φεύγουν τα μεγάλα, τα καλά, τα μυαλά, διαπρέπουν και αξιοποιούνται δυστυχώς καλύτερα στο εξωτερικό από ότι εμείς εδώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα παιδιά μας. Ναι, ναι, ναι. Εσείς όμως έχετε πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, έχετε αγαπήσει και τα θέματα της παιδείας, της εκμάθησης για τη γλώσσα, έχετε αγαπήσει βασικά το παιδί που έχει σχέση με το εκπαιδευτικό, την ψυχολογία του παιδιού και όλα αυτά που έχετε έτσι τη διαδρομή σας. Ήρθε όμως, κοντεύει να βρίσκεστε τώρα στα, από ό,τι μου έχει πει εδώ η κυρία Νένα Μυρονίδου, κοντά στην σύνταξη που πρέπει να... Είμαι ήδη σύνταξη. Είστε, εγώ προετοιμάζω το έδαφος, αλλά εσείς έχετε ήδη... 68 χρονών είμαι. Καλή μου, ναι. Πώς νιώθετε μετά, συνεχίζετε φαντάζομαι να δραστηριοποιήσετε με στην ελληνική κοινότητα, αλλά μακριά από όλα αυτά, είναι πιο σίγουρα τα πράγματα, ας πούμε, στην Τσεχία, γιατί εδώ οι συνταξιούχοι ζουν ένα τελείωτο ανασφαλές γολγοθά, ένα πράγμα φοβερό. Εκεί οι συνταξιούχοι φαντάζομαι βρίσκονται σε καλύτερη θέση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να συγκρίνω, όμως ναι, οι συνταξιούχοι, οι συντάξεις δεν είναι πολύ υψηλές εδώ. Όχι, δεν είναι τελικά στην Ευρώπη υψηλές. Όμως ο κόσμος τα καταφέρνει, γιατί οι Τσέχοι βασικά δεν είναι άνθρωποι που ξοδεύουν έτσι για το τίποτα. Είναι πολύ προσεκτικοί στο τι θα ξοδέψει. Ζούνε με αυτά που έχουν, δεν ξεφεύγουν. Όπως εμείς εδώ, ναι. Εμείς εδώ ξεφεύγουμε. Ξεφεύγαμε, ναι. Τώρα μαζευτήκαν τα λουριά, αλλά ξεφεύγαμε αρκετά παραπάνω από ό,τι θα μπορούσαμε. Ο κόσμος έχει συνηθίσει εδώ να είναι πιο συμμαζημένος. Να έχει καλύτερο κουμάντο που θα έλεγε και η γιαγιά μου, και να μπορεί όσο απλό είναι το πάπλωμα να φτάνουν και τα πόδια. Ακριβώς. Αυτά γίνονται καμιά φορά και βγαίνουμε από τον προγραμματισμό μας, τον προϋπολογισμό μας. Μάλιστα. Ναι. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ για την σύντομη κουβέντα μας. Σε αυτά τα λίγα λεπτά μεταξιδέψατε σε όλες αυτές τις χώρες που επισκεφτήκατε, που δραστηριοποιηθήκατε, που συμβάλλατε, που δώσατε την ψυχή σας, το έργο σας, την προσπάθειά σας. Και ελπίζω, αν έρχεστε στην Ελλάδα τα καλοκαίρια ή τις γιορτές, δεν ξέρω αν συνηθίζετε να... Τώρα το καλοκαίρι θα έρθω με μια ομάδα συνταξιούχους Έλληνες. Ωραία. Έλληνες. Κανένας Τσέχος θα είναι μέσα, δεν μπορεί. Οι Τσέχοι έρχονται για το Έρχονται, ρυθμό, την αγαπάνε. Εμείς ερχόμαστε σαν ομάδα, έχουμε κάποιο σκοπό, οπότε θα μείνουμε 2 εβδομάδες. Και εγώ πρέπει να προσέχω τους συνταξιούχους μου. Να τους προσέχετε. Που είναι λίγο μεγαλύτεροι από μένα. Μπράβο, έτσι θα έλεγα και εγώ, γιατί εσείς είστε κοριτσάκι, δεν υπάρχει περίπτωση να είστε μεγαλύτεροι. Λοιπόν, ελπίζω η πηξίδα του ταξιδιού σας να δείξει και προς Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας περιμένουμε εδώ ζωντανά στο στούντιο του Focus, να πιούμε τον καφέ μας, να πούμε τα δικά μας. Και ξέρετε τι άλλο θέλω. Θέλω έτσι από καρδιάς να μου δώσετε μια ευχή στα τσέχικα για το καλό Πάσχα, για την Ανάσταση, για όλους αυτούς εδώ που μας ακούνε, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και έτσι να σας ευχηθώ και εγώ πάντα τα καλύτερα, κυρία Ζησάκη μου.
Έτσι έναν... Τάσνη Βελικονόπτσε. Α, εγώ δεν κατάλαβα λέξη, αλλά ακούστηκε... Ευτυχισμένο Πάσχα. Ευτυχισμένο Πάσχα, καλή Ανάσταση στις ψυχές μας, στις καρδιές μας. Επίσης, καλές γιορτές σε όλους, σε όλη τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μου από την Πράγα. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά τα σέβη μου. Να είστε καλά, καλή μεγάλη εβδομάδα σας εύχομαι. Καλή μεγάλη γεια εβδομάδα. Σας, γεια σας. Γεια σας. Focus 103,6.